Για την καρέκλα του φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. Και πάντα ρίχνει το φταίξιμο σε κάποιον άλλον. Σκληρή κριτική από την Καβάλα άσκησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος τόνισε εμφαντικά ότι ο πρωθυπουργός νοιάζεται μόνο για την καρέκλα του. Καλωσορίζουμε για ακόμα μια φορά στην πόλη μας τον σύντροφο, τον Σωκράτη τον Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Μας έχει κάνει την τιμή πολλές φορές να ασχοληθεί προσωπικά, διεξοδικά με τα προβλήματα της περιοχής μας και για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να συζητήσει μαζί μας, για να συζητήσει με τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τοπικά, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν γενικά οι πολίτες της χώρας μας. Αυτή τη φορά ήρθε στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές. Θα έχουμε μια σειρά συναντήσεων. Ο σκοπός και ο λόγος και ο τίτλος της πολιτικής εξόρμησης που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά είναι γιατί υπάρχει ανάγκη για μια καλύτερη ζωή τώρα. Αυτό είναι το βασικό μας σύνθημα και πιστεύουμε ότι οι ευρωεκλογές της επόμενης Κυριακής μπορούν να αποτελέσουν την αρχή και πολιτικών εξελίξεων αλλά και αποτελεσμάτων για να έχουμε δύο πράγματα. Μια καλύτερη Ευρώπη και μια καλύτερη Ελλάδα. Ψηφίζουμε για μια Ευρώπη η οποία θέλουμε να είναι πολιτικά ενοποιημένη, να έχει πολιτικές για όλους τους λαούς της Ευρώπης, ιδιαίτερα για την περιφέρεια όπως είναι και η χώρα μας. Θέλουμε να μην υπάρχουν περιφέρειες στην Ευρώπη που καθυστερούν. Και θέλουμε οι πολίτες να αισθάνονται κοντά τους στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ένα δυνατό, αιρετό Ευρωκοινοβούλιο με πολιτική ενοποίηση, εξωτερική πολιτική και κοινωνικές πολιτικές. Και μια ισχυρή δημοκρατία και χωρίς να κάνει κριτική, αν θέλετε, το Ευρωκοινοβούλιο στη χώρα μας για σοβαρά ελλείμματα και καθυστερήσεις δημοκρατίας, γιατί αυτό σημάδεψε την τελευταία περίοδο. Θέλουμε επίσης η Ελλάδα να γίνεται όλο και πιο έντονα και πιο, αν θέλετε, κεντρικά, να έχει ένα ρόλο στην Ευρώπη και όχι να απομακρύνεται από αυτήν. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς σε πολλά επίπεδα ο κύριος Μητσοτάκης απομακρύνει την Ελλάδα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και από την Ευρώπη. Κάνοντας μια περιοδία σε πολλές περιφέρειες και ο Στέφανος ο Κασελάκης και εμείς όλα τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερο απομακρυνόμαστε από την Ευρώπη. Και αυτό είναι η μεγάλη μας αγωνία. Η Ελλάδα πάει πίσω στα θέματα οικονομίας, είμαστε δεύτεροι από το τέλος στην αγοραστική δύναμη, άρα οι πολίτες γίνονται όλο και φτωχότεροι. Πλησιάζει να μας φτάσει πλέον η Βουλγαρία, ενώ ταυτόχρονα είμαστε στη δεύτερη θέση από τα πάνω όμως στον πληθωρισμό τροφίμων. Άρα, ακριβή στα τρόφιμα, με ακρίβεια στους έμεσους φόρους, είμαστε η δεύτερη χώρα σε έμεσους φόρους, αλλά με πολύ χαμηλό εισόδημα. Αυτό δεν είναι Ευρώπη, αυτό είναι απομάκρυνση από την Ευρώπη. Και πρέπει να σας πω ότι και στην περιφέρεια με τα τοπικά προβλήματα, δεν μπορεί κανείς να θεωρεί την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ευρώπη χωρίς να έχει σιδηρόδρομο. Κάτι το οποίο δεν έχει λύσει εδώ και 5 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης, για να μην μιλήσω για τα νοσοκομεία, να μην μιλήσω για τα απογευματινά χειρουργεία, για το ότι πληρώνεις πλέον για να έχεις μικροβιολογική εξέταση, ακτινολογική εξέταση, απογευματινά χειρουργία, προσωπικό γιατρό. Αυτό προφανώς δεν είναι η Ευρώπη που θέλουμε και εμείς θέλουμε μια Ευρώπη και μια Ελλάδα η οποία να εξυπηρετεί τον πολίτη. Δυστυχώς το μόνο που φαίνεται να εξυπηρετεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας είναι τα ολιγοπόλια και τα υπερκέρδη. Μαζεύουν δισεκατομμύρια. Τα δηληστήρια, οι τράπεζες, οι εταιρείες ρεύματος, οι μεγάλες αλυσίδες εμπορίας προϊόντων. Και ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε τώρα στο παραπέντε πριν τις ευρωεκλογές να στείλει ένα γράμμα στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Βέβαια, το ερώτημα είναι τόσα χρόνια που την φιλοξενούσε και που βρισκόντουσαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, γιατί δεν την ενημέρωσε για αυτά τα σοβαρά προβλήματα ακρίβειας. Γιατί μας την έκρυβαν την ακρίβεια, για να λέμε την αλήθεια. Υπάρχει όμως και ακόμα ένα θέμα με το οποίο θα ήθελα να κλείσω. Ο κ. Μητσοτάκης δεν εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές προβλέψεις για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Τώρα που πλέον αναγκάστηκε να τα αποδεχτεί, αλλά και για τη μείωση του φορολογικού βάρους. Η Ευρώπη προτείνει μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο κ. Μητσοτάκης δεν το υλοποιεί. Άρα και στα επίπεδα της οικονομίας, όσο και αν λέει ότι θα μας φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη, μας απομακρύνει από την Ευρώπη. Και αυτό πλήττει το σύνολο των κοινωνικών ομάδων. Ο κ. Μητσοτάκης και στον πρωτογενή τομέα προσπαθεί να συγκαλύψει τις ευθύνες του. Δυστυχώς σε όλα τα πεδία της πολιτικής βλέπουμε αυτό ακριβώς, συγκάλυψη. Θέλω να το υπενθυμίσω ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις επιδοτήσεις. Εξορθολογήσαμε όλο το πλαίσιο και σχεδιασμού και ενισχύσεων και οι αγρότες ξέρανε πότε θα πληρωθούν και πόσα θα πάρουν. Επί κυρίου Μητσοτάκη έγινε λανθασμένη διαπραγμάτευση για την ΚΑΠ, κατατέθηκε ένα λανθασμένο επιχειρησιακό σχέδιο, κοπήκαν οι επιδοτήσεις και πλέον ο ΠΚΠ μπαίνει σε επιτήρηση. Επί κυβέρνηση Μητσοτάκη μπαίνει σε επιτήρηση ο ΠΚΠ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και επίσης. Δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση γιατί δεν εκπροσωπήθηκαν οι Έλληνες αγρότες όπως έπρεπε από την κυβέρνησή τους, διότι τώρα και ο ίδιος παραδέχεται ότι πρέπει να επικαιροποιηθεί, αναθεωρηθεί το επιχειρησιακό σχέδιο.
Ποια κυβέρνηση το υπέβαλε? Δεν το υπέβαλαν οι υπουργοί που έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης? Νομίζω ότι προσπαθεί να κρύψει τις ευθύνες του ακόμη μια φορά, γιατί ό,τι δεν πάει καλά το ρίχνει σε κάποιον άλλον. Δεν μπορεί όμως να φταίνε πάντα οι άλλοι. Δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι σε όλα. Και στο τέλος βγάζει από την τσέπη το χαρτί της αποσταθεροποίησης. Λέει δηλαδή ότι αν δεν ψηφιστεί η Νέα Δημοκρατία, θα αποσταθεροποιηθεί η χώρα. Σας πληροφορώ ότι το μόνο που κινδυνεύει να αποσταθεροποιηθεί είναι η καρέκλα του. Γιατί αν κρίνει αυστηρά κάποιος τον κύριο Μητσοτάκη στην κάλπη, τότε θα σταθεροποιηθεί το εισόδημα του νοικοκυριού, θα σταθεροποιηθούν οι επιδοτήσεις στα αγροτικά προϊόντα, θα σταθεροποιηθούν οι παροχές υγείας και το δημόσιο ΕΣΥ, θα σταθεροποιηθεί η παιδεία, θα σταθεροποιηθεί το περιβάλλον και θα έχουμε και ενίσχυση του κράτους δικαίου.